Πένι μου. Ήθελα πολύ να σας μιλήσω και να ακούσετε το πρόβλημά μου. Σε ακούμε. Και ιδιαίτερα η κυρία Μάρα. Ωραία. Με Μαρίδη. Λοιπόν, καλημέρα. Έχω μία αδερφή, η οποία είναι 33 χρονών. Mm-hmm. Είναι μικρότερη. Είναι παντρεμένη 3 χρόνια και ο άντρας της είναι 37 χρονών. Ναι. Οι σχέσεις μας δεν είναι και οι καλύτερες. Είχε συμβεί ένα περιστατικό πριν κάποια χρόνια mm-hmm. και ακόμα δεν το έχω ξεχάσει. Mm-hmm. Όταν ήμουν 27 χρονών, είχα κάνει σχέση με ένα παιδί. Τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα, βρέθηκα ερωτικά μαζί του 2 με 3 φορές. Το είχα πει στην αδερφή μου, αλλά αντί να με βοηθήσει, πήγε του την έπεσε. Mm. Λοιπόν, είχαν σχέση για λίγο καιρό φυσικά. Εγώ ήμουν χάλια, τα ήξερα όλα εννοείται. Ήθελα να την εκδικηθώ με κάποιο τρόπο. Mm. Και λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Το καλοκαίρι, η αδερφή μου πήγε με τον άντρα της στο πατρικό της στην Εύβοια για διακοπές. Και τυχαίνει, προέκυψε μια πολύ σημαντική δουλειά για τον άντρα της και έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Βρήκα την ευκαιρία λοιπόν και του την έπεσα. Βρέθηκα μαζί του ερωτικά 4 με 5 φορές. Αυτός ήθελε σχέση μαζί μου. Εγώ φυσικά δεν ήθελα. Mm-hmm. Και διακόψαμε. Ωραία, χαμήλωσε... Πενή, άκουσέ με, χαμήλωσε την τηλεόραση, σε παρακαλώ. Είναι πολύ χαμηλά η τηλεόραση. Τελείως χαμηλός έτσι. Τελείως, ναι. Ωραία, συνέχισε. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα το κατάφερα. Έμεινα έγκυος. Τι. Α. Είμαι αυτή τη στιγμή 2 μηνών. Και θέλω να κρατήσω αυτό το παιδί και να το μεγαλώσω μόνη μου. Φυσικά δεν τους το έχω ανακοινώσει ακόμα. Όταν θα γίνω 4 μηνών, τότε θα τους το ανακοινώσω. Εγώ θέλω να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα που με έκανε και εμένα να πληγωθώ πάρα πολύ. Απλά θέλω να χωρίσουν, να διαλύσω το γάμο τους. Πιστεύω πως είναι δίκαιο. Εσείς τι λέτε? Αυτά. Και όλα αυτά επειδή παλιά είχε κάνει κάτι, ναι, με κάποιον που σου άρεσε εσένα. Ναι, 2 με 3 φορές μαζί του. Και έχεις πάρει, και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή έχεις μείνει έγκυος από τον άντρα της αδελφής σου. Ναι. Και θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί από εκδίκηση. Κυρία Μάρα μου, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εσείς. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάει η Δεσποινής Πένη είναι θυμωμένος. Υπήρχε ένας καθηγητής στην Αμερική, πώς τον λέγανε να δεις. Έγραψε το Revenge και Forgiveness. Μακάλοφ. Ο οποίος χρόνια μελέταγε την εκδίκηση και τη συγχώρεση. Mm. Έλεγε λοιπόν ότι η εκδίκηση είναι μία κινητήριος δύναμη. Σε κοινή να κάνεις πράξεις. Και το αίσθημα που κρύβεται είναι αυτό που νιώθεις και εσύ, Δεσποινής Πένη, ο θυμός. Έτσι, δεν έτσι. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ένας πληγωμένος εγωισμός. Ναι, αλλά όχι να κάνει ένα παιδί στον να κόσμο. Σε πονέσω, ναι, να σε διαλύσω. Ναι, αλλά δεν φέρνεις μία ψυχή στον κόσμο για να εκδικηθείς. Δεν φταίει και είπε τίποτα λοιπόν αυτό το ότι παιδί. Το 60% των εγκλημάτων, ναι, συνδέονται με αυτό το συνέστημα. Με την εκδίκηση. Οι άνθρωποι όμως την εφαρμόζουν την εκδίκηση. Από, ναι, τα χρόνια του Ομήρου, είναι παλιά. Γιατί μπαίνουν σε μια ευχάριστη αναμονή. Ο άνθρωπος ξαφνικά μεταμορφώνεται σε ένα πολύ επιθετικό όν. Ναι, και όταν κάνει την επίθεσή του... Και τα καταφέρει, βεβαίως, παίρνει ευχαρίστηση. Εσείς τώρα τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί στην Πένη που μας ακούει, κυρία Μάρα μου? Να γιατί εγώ το βρίσκω ακραίο όλο αυτό. Υπερβολή. Ότι η εκδίκηση... Θεωρώ ότι πήρα την εκδίκησή μου με το παραπάνω. Πένη, τώρα μας κάνεις πλάκα. Ρε Πένη μου, συγγνώμη, τώρα να μας τρελάνεις τελείως. Ποια εκδίκηση πήρες? Τι είναι το παιδί? Το παιδί δηλαδή είναι καρπός μιας εκδικητικής συμπεριφοράς απέναντι στην αδερφή σου που σου είχε φάει ένα φλερτ που 2 με 3 φορές έκανε έρωτα. Καταρχάς τον εαυτό σου εκδικεί σε Πένη, διότι θα φέρεις ένα παιδί στον κόσμο το οποίο θα έρθει και θα σου μιλήσει και θα σου πει «Μάνα, πες μου ποιος είναι ο πατέρας». Ξέρεις τι, μην το πάμε εκεί λίγο. Εντάξει, το πώς νιώθω δεν θέλω γιατί είναι όλο αυτό πολύ άκριο. Θέλω να πάμε λίγο στη σκέψη του, το ξέρω. Εσύ δηλαδή τι έχεις σκοπό να κάνεις? Να μείνεις έγκυος και να πας να τους πεις «Γεια σας». Έμεινε, να τους πιάσεις και τους δύο. Ναι, έμεινες έγκυος. Σε 2 μήνες να τους πιάσεις και να τους πεις «Γεια σας». Ναι. Περιμένω το παιδί του άντρα σου. Αυτό θες να κάνεις? Ναι, φυσικά, αυτό θέλει. Είναι το καλύτερο να για μένα. Να διαλύσει το γάμο. Να πληρώσουμε το ίδιο νόμισμα, ό,τι μου έκανε. Δεν με ενδιαφέρει μεταξύ μας καθόλου.
Τι παιδιά, φαίνεται ότι αυτές οι δυο είχαν προβλήματα από πολύ νωρίς, σαν κορίτσια, σαν αδελφές. Δεν ήμασταν και πιο αγαπημένες. Ναι, αλλά περίμενα να σου πω κάτι. Άλλο είναι να πάει η αδελφή σου, γιατί έχω αδελφές και σου λέω, να μου συμβεί εμένα αυτό το πράγμα, να πάει με έναν, τέλος πάντων, που είχα εγώ ένα ταλαβέρι τρεις φορές, και άλλο εγώ να πάω να διαλύσω το γάμο της και να μείνω και έγκυος. Πρόσεχε. Όχι, δεν είναι, όχι, μιλάς πολύ κοινικά. Φαίνεσαι ότι είσαι ένας άνθρωπος αδίστακτος, killer να το πω, και μιλάς για το αίμα σου έτσι, γιατί καλός ή κακός, κυλάει στη φλέβα στο ίδιο αίμα με την αδελφή σου. Ναι, ανεξάρτητα το τι θα κάνει με την αδελφή της, εδώ υπάρχει ένα παιδί, αυτό είναι το θέμα. Ναι, ρε φίλε. Ωραία, ας την ηρεμήσουμε λοιπόν, ας τη φέρουμε στα συγκαλά της, προς χάρη αυτού του παιδιού. Το παιδί θα είναι τέλεια μαζί μου. Κοριτσάκι μου, να ξέρεις πως η εκδίκηση που ζητάς θα γυρίσει απάνω σου μπούμεραγκ. Μπορεί να έχεις ενοχές. Mm. Και έχει υπόψη σου ότι όλοι έχουμε νιώσει κάποιο πόνο αδικίας. Εγώ πιστεύω ότι η Πέννη... Πώς αντιδρούμε είναι το θέμα. Σωστά. Δεν ήθελε καν να κάνει παιδί. Ήθελες να κάνεις παιδί ούτως ή άλλως ή όχι. Όχι, δεν την νοιάζει. Αυτό, να εκδικηθεί αυτό. Την αδελφή. Ο άλλος... Της έχει γίνει σκοπός ζωής. Ο άλλος όμως, που έμεινε έγκυος μαζί του, ο άντρας αδερφής της, ήθελε να κάνουν σχέση. Άλλος και αυτός. Άλλη ιστορία αυτός. Άλλη τρέλα αυτός. Μάλιστα. Επειδή θέλω να ακούσουμε, έχουμε πολλές γραμμές, απλά θέλω να ακούσουμε μια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι η κυρία Σοφία και είναι 70 ετών και θέλει να σου μιλήσει. Να την ακούσουμε. Κυρία Σοφία μου, καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Γεια σας. Κατερίνα μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, κυρία Σοφία. Ήθελα να ρωτήσω αυτή την κοπέλα. Κι εγώ μεγάλη γυναίκα είμαι, έχω και δύο κορίτσια κι εγώ. Τώρα, αυτό που άκουσα για την αδελφή της, ότι κάποτε με ένα δεσμό που είχε, της έκανε ας πούμε κάτι, από τότε με την αδελφή της δεν ξαναμίλησε, ήθελα να μου πει η Πέννη. Δεν μιλάνε ποτέ, δεν έχουν σχέσεις, δεν... και με τη μαμά δεν μιλήσανε τίποτε. Πέννη. Θα μου απαντήσει η Πέννη, γιατί αυτό μου κάνει με τρομερή εντύπωση. Όχι, δεν τώρα. Έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις από τότε. Ήθελα να πάρω εκδίκηση, την πήρα. Και είμαι πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Mm. Η αδελφή σου τώρα, κοπελιά μου, είναι παντρεμένη. Ναι. Α, ναι, αφού τι λέω εγώ, αφού με το σύζυγο θα κάνει το παιδί, ναι. Είναι παντρεμένη, ναι, μπερδεύτηκα. Χώρισαν αυτή, υποτίθεται, γιατί πηγαίνει στο σπίτι της ποτέ σε γιορτές, κάνετε παρέα? Όχι, όχι, τίποτα, μακριά και αγαπημένη. Α, τίποτα, και κόψει τελείως, ε. Ναι, ναι, ναι. Παιδί μου, εγώ μια συμβουλή θα σου δώσω, σαν μεγάλη γυναίκα και σαν μάνα και σαν γιαγιά και σαν απ' όλα. Ήθελα, ας πούμε, να σου πω μόνο ότι δεν είναι η εκδίκηση, δεν βγάζει πουθενά. Σωστά, αυτό που λέει η κυρία Μάρα. Ευχαριστούμε ήταν, πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε κάτι. Πολύ, κυρία Σοφία μου. Θέλω να ακούσω και την Αρετή, 45 ετών. Ευχαριστώ. Αρετή μου. Ναι, με αγγιστά. Έλα, Αρετή μου, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα. Τζορτζέλα, είσαι μια κούκλα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Mm-hmm. Έχω μία αντίστοιχη ιστορία με μία φίλη μου. Πέννη έκανε ακριβώς το ίδιο που έκανες εσύ. Το γέννησε το παιδί, πήγε στην αδελφή της, ναι. Της είπε ότι τα είχα με τον άντρα σου και είμαι έγκυος. Φίλη και σας. Το έκανα το παιδί μαζί, ναι. Του, ναι. Και γύρισε και της είπε, αυτό το έκανες για να με εκδικηθείς. Mm. Ο δε σύζυγος γύρισε και της είπε, εγώ το παιδί σου δεν το αναγνωρίζω, με βίασες, με το ζόρι, και πετάγεται η αδερφή της και της λέει, εγώ τον άντρα μου δεν το χωρίζω, και κόψε το λαιμό σου. Τον, τον βιασμένο. Μάλιστα. Και? Αυτό ήθελα να πω. Και η κυρία Ρετή... μην κάνεις τέτοιες κινήσεις, θα βρεθείς εκτεθειμένη. Και βρέθηκε εκτεθειμένη. Σωστό. Και στους γονείς, οι οποίοι τη διώξανε και την αποκληρώσανε κιόλας. Σωστό. Α, παπά, την αποκλήρωσαν και οι γονείς. Εννοείται. Εντάξει, το... Εννοείται. Αυτό που λέμε, παιδιά... το αίμα νερό δεν γίνεται, παιδιά. Αυτό λέει η κυρία Αρετή. Άλλο λέει. Εδώ τώρα θα τρελαθούμε. Πήγε και είπε στη γυναίκα του, με βίαση η αδελφή σου. Καλά έκανε, περασμίστηκε τον άντρα της. Και η γυναίκα το πίστευε. Και αυτός δεν είχε. Επειδή έχουμε ένα παιδί εδώ. Ότι το έκανε αυτό για να με εκδικηθεί. Ευχαριστούμε, κυρία Αρετή μου, πολύ, που η Πέννη θέλει να κρατήσει. Κυρία Μάρα μου, μια συμβουλή. Θα το κρατήσει το παιδάκι. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος νιώθει αυτό τον πόνο αδικίας πολλές φορές, ότι οι όριμοι άνθρωποι είναι αυτοί που το χειρίζονται και το ξεπερνούν. Και δεν θα πάω καθόλου στα θρησκευτικά ή στα Ευαγγέλια που λένε «σε χτύπησε από το ένα μάγουλο, γύρνα και τ' άλλο». Mm. Ναι, διότι αυτό ήταν μάλλον βαλμένο για προ-Ρώμαν, για να μην κάνουν εμπόδια στη Ρώμη. Αλλά εκείνοι που μπαίνουν στο τρυπάκι της εκδίκησης είναι δεσποινείς οι βλάκες.
Σωστό. Και οι οποίοι νομίζουν ότι είναι και πανέξυπνοι. Σωστά. Είχατε προβλήματα με την αδελφή σου από τότε που είσαστε μικρές και τώρα θα την πληρώσει ένα παιδάκι. Λοιπόν, με πιέζει λίγο ο χρόνος να πω στην Μπέννη με το καλό το μωράκι της και εξαφανίσω από όλους και από όλα, γιατί μόνο εγώ συμβεί αυτή η ιστορία. Και καλά μυαλά, και πήγαινε σαν ψυχολόγο.